Τώρα πληρώνεται 45 μέρες. Ποιο είναι το σχέδιο που έχει το Υπουργείο? Νομοθετημένο. Είναι στην πράξη, αυτό δεν συμβαίνει. Τώρα τι θα κάνουμε? Τι έχουμε πει από την πρώτη στιγμή? Καταρχήν εξοφλήσαμε το Μάιο. Πρώτον αυτό. Ταμιακά λοιπόν ήμασταν εντάξει στην υποχρέωσή μας. Μέχρι και 15 Ιουνίου μου φαίνεται έχει εξοφληθεί, ε? Ο Μάιος. Οι συνταγές Μαΐου. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε ήταν, είπαμε, μπορούμε κάθε φορά που έχει αδυναμία ο ΕΟΠΗ. Και γιατί έχει αδυναμία ο ΕΟΠΗ? Έχει γιατί οι δαπάνες του είναι πολύ μεγαλύτερες από τα έσοδά του. Να το πούμε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό αυτό. Δηλαδή, ο οργανισμός όταν φτιάχτηκε, επειδή δεν είχε ξαναλειτουργήσει πέρυσι, φτιάχτηκε με έναν προοπτικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτό στα έσοδα, στο κομμάτι των εσόδων, δεν είχε λάβει υπόψη την ανεργία και την ύφεση. Έτσι, οπότε, τις μειωμένες εισφορές. Ακριβώς. Οπότε οι δαπάνες που έχουν δρομολογηθεί με τα έσοδα είναι σε επίπεδο δισεκατομμυρίων διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Για να μην ξανακούσουμε. Μην ξεφύγουμε από το. Σημαίνει ότι ο οργανισμός δαπανά πολλά λεφτά για τους ασφαλισμένους του. Άλλο αν δεν μπορεί να τα πληρώσει. Γιατί ακούω πολλές φορές στην τηλεόραση δεν έχουμε φάρμακα και δεν πληρώνουν φάρμακα. Το αντίθετο συμβαίνει. Η χώρα μας πολυφαρμακία έχει. 5 εκατομμύρια συνταγές το μήνα. 460.000 συνταγές την προηγούμενη Παρασκευή. Όλοι με τσάντες φάρμακα είναι. Μην λέμε ότι δεν παρέχουμε. Αυτό το άκουσα, ήταν φοβερό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε ότι δεν παρέχουμε, αφήνουμε τον κόσμο κάλυπτο από φάρμακα. Δεν ισχύει αυτό στην Ελλάδα. Ο ΕΟΠΗ δεν έχει μητρό ασφαλισμένων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχει μητρό των έμεσων μελών το ασφαλιστικό σύστημα ολόκληρο. Και των ασφαλιστικά ενήμερων. Δηλαδή, σήμερα ο ΕΟΠΗ καλύπτει και ασφαλισμένους που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Καλύπτει και έμεσα μέλη που έπαψαν να είναι έμεσα μέλη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι και προνοιακό ίδρυμα εκτός από ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Σωστό. Άρα, άλλο αν μπορεί να τις πληρώσει. Την υποχρέωση όμως ως δαπάνη την αναλαμβάνει το σύστημα. Πάμε τώρα λοιπόν στους φαρμακοποιούς. Είπαμε ότι πρέπει να μην ερχόμαστε κάθε μήνα σε αυτή τη διελκυστίδα ότι πρέπει να κάνουμε κινητοποίηση για να μας πληρώσετε για λεφτά που δεν μπορούμε να τα βρούμε. Είπαμε λοιπόν, πρώτον, για να λύσουμε το πρόβλημα οριστικά, παρεμβαίνουμε εμείς ως ΕΟΠΗ και ως Υπουργείο. Κάλεσα προσωπικά τη φαρμακοβιομηχανία, τη φαρμακαποθήκη και τα φαρμακεία. Στο ίδιο τραπέζι, για πρώτη φορά. Ζήτησα από τη βιομηχανία να αυξήσει την πίστοση στις φαρμακαποθήκες και από τις φαρμακαποθήκες να αυξήσουν την πίστοση στους φαρμακοποιούς περίπου στις 80 μέρες για να έρθουμε και εμείς να πληρώνουμε σε 90. Αυτό θα εκτόνωνε την κατάσταση. Θα έδινε μια ανάσα. Είναι κάτι που είναι υποσυζήτηση. Άρα στις 90 μέρες το Υπουργείο ΕΟΠΗ θα πληρώνει. Ναι, χωρίς να παίρνει όμως την ευθύνη ο φαρμακοποιός. Να του πιστωθεί από την αλυσίδα, μάλιστα, την εφοδιαστική. Θα πληρώνει, να πιστωθεί από την αλυσίδα. Επίσης. Ναι, όχι, εμείς να πληρώνουμε σε 90, αλλά μην το παίρνει ο φαρμακοποιός πάνω στην αγορά. Το 90. Δεν πληρώνει σε 90 μέρες όμως, να δηλώσουμε εδώ. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος. Πόσο μάλλον στις 45. Ακριβώς. Λοιπόν. Κανείς στην αγορά δεν πληρώνει. Οι φαρμακοβιομήχανοι και οι αποθήκες το δεχτήκαν αυτό. Γιατί μέχρι τώρα όσους φαρμακοποιούς φέραμε εδώ λένε ότι μας ζητάνε μετρητά. Οι φαρμακαποθήκες είναι συνεταιριστικές. Δικές τους είναι. Εντάξει. Θα πούμε το εξής. Το λέω ίσως και αυτό. Το στείλω στην ουρά του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτό είναι κάτι, γιατί δεν δίνουν πίστοση όλοι αυτοί. Αυτό λέμε. Πολύ ωραία η παρατήρησή σας. Εάν δεν συμφωνήσουν, τους είπαμε, και δεν προσαρμοστεί η αλυσίδα πιστοτικά στο φαρμακοποιό για να τον διευκολύνει, γιατί πραγματικά υπάρχουν φαρμακοποιοί που έχουν πρόβλημα με την επιταγή. Είναι πραγματικό γεγονός. Προφανώς τα υπάρχουν. Ναι, και θέλουμε εμείς, νοιαζόμαστε γι' αυτό. Γιατί εμείς δεν είμαστε απέναντι στο φαρμακοποιό της γειτονιάς. Θα καλύψει την επιταγή του αυτή. Πολύ ωραία ερώτηση. Είπαμε λοιπόν, παρότι που ούτε στην ιδεολογία μας είναι, ούτε και στη φιλοσοφία μας την γενικότερη είμαστε. Αν δεν ρυθμιστεί η αγορά, προσωρινά θα παρέμβει ο ΕΟΠΗ για να ρυθμίσει την αλυσίδα αυτή. Πώς? Θα αγοράζει ο ΕΟΠΗ φάρμακο από τη βιομηχανία και θα το δίνει στο φαρμακοποιό και η επιταγή του φαρμακοποιού θα είναι στον ΕΟΠΗ. Και θα πληρώνεται μόνο το κέρδος του φαρμακοποιού. Για εξηγήστε το. Το αποδέχεται αυτό. Είναι μεγάλο, κάτσε να το εξηγήσει λίγο. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Θα σας το εξηγήσω. Ο ΕΟΠΗ έχει τη δυνατότητα να αγοράζει απευθείας από τη βιομηχανία. Το κάνει σήμερα για μια σειρά φαρμάκων. Μάλιστα. Τα ακριβά φάρμακα. Τα ακριβά φάρμακα ήταν νοσοκομιακά. Έχει το θεσμικό και πλαίσιο εκείνο για να μπορεί να αγοράσει απευθείας από τη βιομηχανία. Σας λέω παρεπιπτόντως ότι όταν ο ΕΟΠΗ αγοράζει από τη βιομηχανία, αγοράζει και με μεγάλες εκπτώσεις. Μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αγοράζει ο φαρμακοποιός. Γιατί είναι πιο μεγάλη ποσότητα. Άρα ο φαρμακοποιός από πού θα αγοράζει? Από τον ΕΟΠΗ. Όχι όλοι οι φαρμακοποιοί. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κρατική φαρμακαποθήκη. Εμείς λέμε όμως, μέχρι να ρυθμιστεί η αλυσίδα, να προσαρμοστεί αυτό που σας είπα, η αγορά στις πληρωμές, εμείς να παρέμβουμε και να δίνουμε εμείς στους φαρμακοποιούς που έχουν πρόβλημα με τις επιταγές. Θα σας δίνουν οι βιομηχανοί ή θα επιβάλλουν. Βεβαίως θα μας δίνουν. Ή θα δημιουργηθεί ο φόβος ότι θα τους πληρώσετε με ομόλογα αύριο μεθαύριο που θα χρωστάτε λεφτά? Όχι, για να σας εξηγήσω γιατί. Διότι το κομμάτι που πληρώνουμε τώρα στους φαρμακοποιούς έχει μέσα το κέρδος της βιομηχανίας, έχει της φαρμακαποθήκης και του φαρμακοποιού. Αλλά αν καθυστερήσετε, ο καλάβης παρατομή έχοντες, θα πείτε μετά. Θα σας εξηγήσω.
αυτόματα αυτό για τον ΕΟΠΗ σημαίνει ένα 13,5% με το που το ξεκινάμε όφελος. Ναι, αλλά θα επιπρόσθετα ο ΕΟΠΗ μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία και να επιτύχει πολύ χαμηλότερες τιμές. Αυτό σας το ξαναλέω για όσο διάστημα και για όσους φαρμακοποιούς. Οι σύλλογοι να μας πούνε. Προσέξτε, οι σύλλογοι. Εγώ είμαι έρχομαι σε εσάς με μια επιταγή 20.000. Δεν δίνετε χρήματα, ακριβώς. Μια επιταγή, ας πούμε, για 90 μέρες. Ακριβώς. Την έχει ο ΕΟΠΗ την επιταγή. Δεν κινδυνεύεται όμως να τη στείλουμε στον Τηρεσία. Και μου δίνετε φάρμακα για 20.000. Δεν κινδυνεύεται να τη στείλουμε στον Τηρεσία την επιταγή. Σωστό. Ενώ τώρα οι συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες όπου έχουν την επιταγή του φαρμακοποιού τη στέλνουν στον Τηρεσία. Ένα λεπτό τώρα. Άρα λοιπόν πρέπει όλο το σύστημα να για να αποκτήσει ρευστότητα ή για να αποκτήσει φάρμακα το φαρμακείο, έρχομαι με μια επιταγή 20.000 φαρμακοποιός για 3 μήνες. Σας τη δίνω και παίρνω φάρμακα. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, και πουλάτε και πληρώνεστε το κέρδος σας. Με συγχωρείτε λίγο. Αυτό όμως. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πώς ένας δημόσιος φορέας μπορεί να παίρνει τρίμηνη επιταγή? Δεν μπορεί. Θα σας εξηγήσω. Δεν μπορεί να παίρνει. Θα σας εξηγήσω. Αυτό το κάνει η αγορά ιδιωτικά, διότι είναι παράνομο. Θα σας εξηγήσω. Έτσι. Να σας το εξηγήσω αυτό. Έχει τη δυνατότητα ο ΕΟΠΗ να λειτουργήσει ως φαρμακαποθήκη. Έχει φαρμακαποθήκη, ναι, σήμερα δική του ΕΟΠΗ. Ένας δημόσιος φορέας θα παίρνει τρίμηνη επιταγή. Πώς θα γίνει αυτό? Αφού είναι παρά τον νόμο αυτή. Όχι, γιατί αυτό πρώτον μπορεί να ρυθμιστεί και νομοθετικά και να ρυθμιστεί και το πλαίσιο με τον ΕΟΠΗ. Θα ρυθμιστεί, λέει, παιδί μου, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Για να ξεπεραστεί αυτό που λέτε. Λορδάνε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει νόμος. Ναι, αλλά θα υπάρξει νόμος που το δημόσιο θα δέχεται επιταγές 3 μηνών. Προσέξτε. Το θέμα το αν θα υπάρχει. Σωστό, είπα συμβολικά την επιταγή. Μην μένετε στην επιταγή. Σας λέω ότι δεν. Πίστωση. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Γι' αυτό μίλησα για πιστωτικό όριο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σας το είπα. Επειδή η επιταγή πλέον έχει πάρει συμβολισμό. Ναι, εντάξει, είναι το πρόβλημα με το οποίο έρχονται σε κινητοποίηση οι φαρμακοποιοί. Το είπα συμβολικά. Δίνει 100 ευρώ φάρμακο στο φαρμακοποιό, πουλάει το κέρδο, συν το κέρδο του και δίνει το κέρδο. Αυτό προσέξτε. Μέχρι να ρυθμιστεί η αγορά και να ισορροπήσει, μετά ο ΕΟΠΗ ξανατραβιέται. Το πρώτο μέτρο. Αλλά το κράτος δεν έχουμε πει ότι πρέπει να παρεμβαίνει για να ρυθμίσει την αγορά εκεί που δεν ρυθμίζεται. Σωστό είναι αυτό πλέον. Αλλιώς θα φτάνουμε σε φαινόμενα ανεξέλεγκτων καταστάσεων, όπου πλέον δεν μπορεί να ξέρει κανείς ποιο είναι το δίκαιο του. Γιατί πάμε στο 90 μέρες πίστοση, έτσι, η πληρωμή σε 90 μέρες, συμφωνία με τις βιομηχανίες για 80 μέρες πίστοση, ο ΕΟΠΗ θα αναλαμβάνει. Ό,τι αναλάβει από ένα φαρμακοποιό να το δίνει και αυτός μια πίστοση. Προσέξτε. Το επόμενο ποιο είναι? Προσέξτε. Αν το θέλουν. Καλά, ναι. Όχι, έχει σημασία αυτό, κύριε Ναγκοστάκη. Κύριε Χασαπόπουλε. Ένα λεπτό. Εμείς. Οι βιομηχανίες δεν θα το θέλουν. Διότι το κράτος είναι αφαιρέγγιο, κύριε Σαλμά. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το κράτος μέχρι τώρα είναι αφαιρέγγιο. Δεν μπορεί ένας βιομηχανός να δεχτεί να σας δώσει 1 δισεκατομμύριο φάρμακα, λέω, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα στον ΕΟΠΗ, όταν ξέρει ότι πιθανόν. 100.000 ή 1 εκατομμύριο φάρμακα, 1 εκατομμύριο ευρώ φάρμακα, όταν ξέρει ότι μπορεί να μην τα λάβει. Στα μάτια κοιτάξτε με, κύριε Ναγκοστάκη. Κοιτάω στα μάτια εγώ. Εσείς να κοιτάτε στα μάτια του φαρμακοβιομηχανούς. Το κάνουν σήμερα στα νοσοκομεία. Α, το κάνουν. Βεβαίως. Δεν στα νοσοκομεία. Κάθε 2 χρόνια πληρώνεται. Μάλιστα. Με τι τιμές? Με νοσοκομιακές. Πόσο? Θέλετε να σου το πω? Πληρώνονται με. Πάλι τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Προσέξτε, θα σας πω πόσο είναι η νοσοκομιακή. Είναι 13,5% κάτω από που αγοράζει ο φαρμακοποιός. Και θα πληρώνει μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή είναι, προσέξτε, είναι 8,5% από την ex-factory τιμή που δίνει στη φαρμακαποθήκη. Προσέξτε. Και θα πληρώνει μετά από 2 χρόνια. Να σας το πω αφού επιμένετε. Στη φαρμακαποθήκη δίνει 100 ευρώ. Το νοσοκομείο είναι μείον 8,5%. Και θα πληρώνει μετά από 2 χρόνια. Και πληρώνεται και μετά από 2 χρόνια. Πώς γίνεται αυτή η στρέβλωση? Θέλετε να το προχωρήσουμε και πιο πολύ? Ναι. Όταν δίνει σε μια κλινική φαρμακοβιομηχανία, κάνει και πιστωτικό εκπτώσεις από 20, 30 και 50%. Σωστό. Που ένα φαρμακείο μιας κλινικής αγοράζει ελάχιστη ποσότητα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή και οι φαρμακαποθήκες να δούνε το πώς αγοράζουν από τη βιομηχανία και με τι εκπτώσεις? Δεν πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Άρα λοιπόν, σας ξαναλέω, είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, δαπάνες και έσοδα. Και δεύτερον, ρευστότητα. Βεβαίως. Όταν έχεις μια στρέβλωση στην διαδρομή και στην αλυσίδα. Και ένα αφαιρέγγιο κράτος, μην το υποτιμάτε αυτό, διότι εγώ που είμαι φαρμακοποιός, αυτή την εικόνα έχω. Είναι ένα αφαιρέγγιο κράτος. Εσείς λέτε θα. Και ο κύριος Λεβέρδος. Το μόνο εύκολο για έναν υπουργό αναπληρωτή υγείας είναι σε μια πρωινή συζήτηση σοβαρή όπως η δική σας, να αρχίσει και να λέει: ξέρετε, δεν έχω έσοδα, μου δώσει το Υπουργείο Οικονομικών έσοδα. Εγώ δεν ήρθα να κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ ήρθα και ως πολιτική ηγεσία και ο Αντρέας Ολικουρέντος και η κυρία Σκοπούλη ήρθαμε να μπούμε στη μάχη των προβλημάτων. Δηλαδή, η φαρμακοποιία, αυτά εδώ θα τα δεχτούνε? Το δέχεται αυτό ο φαρμακοποιός?
προσέξτε. Το περίεργο είναι ότι δεν πήραμε απάντηση. Δηλαδή, λέμε σε μερικούς φαρμακοποιούς, σας υποθέσουμε υπάρχει ένας φαρμακοποιός στο γαλάτσι, που έχει πρόβλημα με την επιταγή του. Όταν το ακούει από τον υπουργό αυτό, πρέπει να έρθει στον ΕΟΠΗ αύριο το πρωί και να πει πότε θα είστε έτοιμοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σωστό. Εγώ αυτό περιμένω. Δεν το θέλουν, δεν πειράζει. Εμείς όμως πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν πρέπει οι ασθενείς να στερούνται τα φάρμακα. Τι λέμε. Προχωρούμε ένα βήμα πιο πέρα. Αύριο θα ανακοινώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα πληρωθούν οι φαρμακοποιοί μέχρι τέλος του έτους. Γιατί δεν θέλουμε μόλις πληρώσουμε τον Ιούνιο να ξαναβρεθούν σε 20 μέρες πάλι, δώστε μας τον Ιούλιο. Άρα, να βρίσκεται ένα σύλλογος και να λέει: ξέρετε τι, τώρα που δεν έχω γιατί λόγο να απεργήσω, να κινητοποιηθώ, θυμάμαι τα περσινά χρέη. Πρέπει να κάνουμε ένα μορατόριο, ένα κονσέλ. Αύριο μια θα πείτε συγκεκριμένα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, ακριβώς, 15 Νοεμβρίου, 15 Δεκεμβρίου. Θα δώσουμε αυτά τα ποσά στους φαρμακοποιούς. Τι ημερομηνίες θα βάλετε? Θα βάλουμε τρεις ημερομηνίες, όπου αυτές οι ημερομηνίες προκύπτουν μετά από μια εκτενή συνάντηση που είχαμε με τον Ανδρέα τον Λικουρέτζο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τη διοίκηση των ασφαλιστικών ταμείων, όπου μας ενημέρωσαν πόσα χρήματα θα πάρουν, έχουν να λάβουν ως ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τέλος του έτους. Είναι μια εκτίμηση με σοβαρή προσέγγιση, δεδομένου, ξέρετε, ότι και τα ταμεία, σωστό, δεν έχουν αίσθηση των εισφορών που παίρνουν. Περιμένουν, παράδειγμα, να πάρουν εισφορές για την υγεία 150 εκατομμύρια και παίρνουν 120. Μάλιστα. Επομένως, μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο, εμείς και προτάσεις κάναμε, αλλά και θα δώσουμε και ένα ειλικρινές χρονοδιάγραμμα πληρωμών στους φαρμακοποιούς. Αληθεύει, Υπουργέ, αυτά που διαβάζουμε ότι πηγαίνουν ο κόσμος, γιατί βλέπουμε και μέσα στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα και στη Βουλγαρία και στα Σκόπια πηγαίνει ο κόσμος να πάρει φάρμακα για τον καρκίνο, ας πούμε. Κύριε Χατζαπόπουλε, μέχρι τώρα λέγαμε ότι έρχονται από τη Βουλγαρία και παίρνουν φάρμακα στη Θεσσαλονίκη και μετά φεύγουν. Ναι. Λέγαμε ότι το σύστημά μας είναι πολύ χαλαρό. Κατηγορούμε το σύστημά μας ότι δίνει στους εκατομμύρια μετανάστες που είναι ανασφάλιστοι στην περίθαλψη. Πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι το σύστημά μας, γενναίο ή τσιγκούνικο. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να λέμε ότι δίνουμε στους πάντες τα πάντα μέχρι και τους λαθρομετανάστες και από την άλλη μεριά να λέμε ότι δεν υπάρχουν φάρμακα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ισχύει αυτό το δημοσίευμα. Δεν πάνε. Υπάρχουν φάρμακα σε όλα τα νοσοκομεία. Εμείς όμως έχουμε πληροφορίες, ναι, ότι η φαρμακεία που είναι στη Θράκη πάνε. Τι παίρνουν, μας τα λένε φαρμακοποιητές. Τα φαρμακεία. Τα φαρμακεία. Άλλο τι κάνουν τα φαρμακεία και θα το εξετάσουμε αυτό που λέτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ασθενής Έλληνας να μην βρίσκει το φάρμακο στο νοσοκομείο. Όχι, όχι, διαβάζοντας το κάθε. Όχι, δεν το βρίσκει. Είναι φθηνότερο εκεί και το παίρνει. Όχι, δεν το βρίσκει. Αυτά γράφουν σε εφημερίδες. Άρα τότε γιατί να έρχεται από τη Βουλγαρία να το πάρει στην Ελλάδα που είναι ακριβότερο. Κραυγή στο Facebook από καρκινοπαθείς για φάρμακα. Δράμα χωρίς τέλος. Να. Σας λέω εδώ στο Έθνος, 46-47. Πετε μου, κύριε Χατζαπόπουλε, επειδή αυτές τις μέρες είδα και το εξής. Είδα εκπροσώπους καρκινοπαθών, τους σέβομαι, είμαι γιατρός, συμπάσχω, έχω κλάψει για ανθρώπους, έχω χάσει συγγενείς μου από τον καρκίνο, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή κινητοποιήθηκαν οι φαρμακοποιοί σε αναστολή μια εβδομάδα, υπήρξε πρόβλημα στους καρκινοπαθείς. Ο καρκινοπαθής, ο ασθενής που πάσχει από καρκίνο, η θεραπεία του που παίρνει δεν είναι κάθε μέρα. Είναι κάθε 20 μέρες. Και αυτός που έχει καρκίνο πήρε την προηγούμενη Παρασκευή φάρμακα, εφοδιάστηκε. Άρα λοιπόν, με τις πρώτες τις δύο μέρες που είχαν ήδη εφοδιαστεί φάρμακα, ξαφνικά προέκυψε αδυναμία των καρκινοπαθών, εντάξει, είναι υπερβολή. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Όμως, ότι έχει ανέβει και το κόστος του απλού καταναλωτή, του απλού ανθρώπου, και αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι. Θα πούμε αλήθεια σήμερα. Ναι, να πούμε. Λοιπόν, η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών στο φάρμακο είναι από τις μικρότερες στην Ευρώπη. Αν είναι όμως μεγαλύτερη από την πριν. Προσέξτε. Και το φάρμακο στην χώρα μας, οι τιμές του φαρμάκου είναι χαμηλότερες από την Ευρώπη. Εξ ορισμού. Γιατί η τιμολόγηση του φαρμάκου που είναι διατιμημένο προϊόν στη χώρα μας έρχεται με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων χωρών της Ευρώπης των 22 που έχουμε νομοθετήσει. Τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται παράλληλες εξαγωγές. Σωστό. Και έχουμε και καμιά φορά. Τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, προχθές λέγατε εσείς στο δελτίο ειδήσεων ότι για ένα φάρμακο συγκεκριμένο προήλθε σε ανεπάρκεια στην αγορά. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή είναι φτηνό και γίνεται παράλληλη εξαγωγή σε υπερθετικό βαθμό. Άρα δεν είναι ακριβά τα φάρμακα στην Ελλάδα. Φτηνά είναι, αλλού είναι το πρόβλημα. Ξέρετε ποιο? Ότι το ασφαλιστικό ταμείο, εκεί που έπρεπε να πάρει σημαντική έκπτωση ως μεγάλος πελάτης από τη βιομηχανία, δεν την έπαιρνε ποτέ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, ενώ στη Γερμανία είναι περίπου διπλάσιες οι τιμές, σας το λέω με μια σχετικότητα, το ασφαλιστικό σύστημα της Γερμανίας για τους ασφαλισμένους του παίρνει στη μισή τιμή από την Ελλάδα. Μάλιστα.